Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μεγάλη 5η 2 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel στις 6. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου Πλημμυλωτικών Λαμίας αποφυλακίζουν τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης νεοναζί Νίκο Μιχαλογιάκο. Αντίθετη στην πρόταση του εισαγγελέα, οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν. Νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση για την αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλογιάκου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, έγραψε ο Στέφανος Κασελάκης, για πολιτική εργαλειοποίηση των κατηγορείων Παύλος Μαρινάκης. Η μνήμη είναι φρουρός για να μην ξαναυπάρξουν τέτοια νεοναζιστικά μορφώματα στον τόπο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και τρομακτικό τροχαίο στην Πειραιά, ο οδηγός παρέσυρε 5 πεζούς, ανάμεσά τους και 3 μικρά παιδιά. Περαστικοί έκαναν κάρπα στο 5χρονο παιδί που τραυματίστηκε βαρύτερα, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο παίδον. Δεν τους είδα, φώναζε ο οδηγός. Από την παράσυρση, 2 γυναίκες τεινάχθηκαν στον αέρα. Αποφυλακίζεται μετά απόφαση σοκ του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμυλωτικών Λαμίας ο καταδικασμένος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλογιάκος. Ο νεοναζί αρχηγός της Χρυσής Αυγής που είχε καταδικαστεί σε 13 χρόνια έχει ήδη εκτίσει τα 3/5 της ποινής του και αποφυλακίζεται με τις διατάξεις των νόμων που ισχύαν το 2018 όταν και διαπράχθηκαν τα αδικήματα της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμυλωτικών, με το οποίο διαφώνησε ο εισαγγελέας, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου, της παραμονής σε συγκεκριμένο μέρος, της απαγόρευσης συνάντησης με κατηγορουμένους του και της εμφάνισής του σε αστυνομικό τμήμα. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχαλίασε ο Στέφανος Κασελάκης την απόφαση για την αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλογιάκου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο εναγκαλισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την δικαιοσύνη έχει οδηγήσει σε πλήρη απορρίθμιση τη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης και χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον πρωθυπουργό που επί των ημερών του αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής». Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας το για πολιτική εργαλειοποίηση, ενώ συμπλήρωσε ότι επί δεκαετίες περιφέρονταν ως ο δήθεν κατέχοντας το μονοπόλιο στη δημοκρατική ευαισθησία και στους αντιφασιστικούς αγώνες και μέσα σε λίγα χρόνια η ίδια η πραγματικότητα τους ξεγύμνωσε. Πάμε να δούμε όμως πώς σχολίασε την αποφυλάκηση του κυρίου Μιχαλογιάκου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που σταθερά στάθηκε απέναντι σε αυτό το νεοναζιστικό μόρφωμα από το 2011 μέχρι και σήμερα. Με εκστρατεία, με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Άλλωστε φάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα που καθέσαμε υπόμνημα για να μην συμμετέχουν τα απομεινάρια της Χρυσής Αυγής στις ευρωπαϊκές εκλογές. Προφανέστατα, η μάχη όμως είναι και πολιτική. Και πρέπει να μην ξεχνούμε την ιστορία μας. Να μην ξεχνούμε, και χθες ήταν Πορτομαγιά, αυτοί που υπηρετούν τον Χίτλερ και τον νεοναζισμό, τι υπηρετούν και τι δεινά έφεραν αυτές οι δυνάμεις στην πατρίδα μας. Άρα η μνήμη είναι φρουρός για να μην ξαναυπάρξουν τέτοια νεοναζιστικά μορφώματα στον τόπο. Στα θέματα των ημερών, κοντά στους πολίτες βρέθηκαν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί σε μια ημέρα που οι καταναλωτές κάνουν τις τελευταίες τους αγορές για το Πάσχα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την κεντρική αγορά στο Μαρούσι. Μιλώντας με τους πολίτες, είπε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ακρίβειας με μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με εντατικούς ελέγχους και με παρεμβάσεις όπως το καλάθι του Πάσχα και το καλάθι του Νονού. Ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί επίσης στη Μητρόπολη Αθηνών στην ακολουθία των παθών, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονίμου. Ο Στέφανος Κασελάκης επισκέφθηκε τη Βαρβάκη, όπου συνομίλησε με πολίτες και εμπόρους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας. Τη δημοτική αγορά της Καλλιθέας επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η δικαστική απόφαση για τη φωνική πυρκαγιά. Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, η δικαστική απόφαση για την φωνική πυρκαγιά που προκάλεσε την οργή ολόκληρης της κοινωνίας πυροδότησε και η σκληρή πολιτική κόντρα για τον νόμο που έφτιαξε και ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε πως η δίκη έγινε με τις διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ότι τον κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ θα τον πληρώσει πολύ ακριβά η ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Φλωρίδης ψεύδεται, ήταν η απάντηση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, που επέστρεψε τα πειρά, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη δυνατότητα να εξαγοράζει. Οι ποινές.
Φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση έβαλε η πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση για το Μάτι. Τι ισχύει στην περίπτωση για το Μάτι? Η νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε το 2019. Αυτό ισχύει. Θέλουμε, καλός ή κακός. Η προσωπική μου άποψη, και την έχω πει από τότε δυστυχώς, είναι ότι τον κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ θα τον πληρώνει η ελληνική κοινωνία πολλά χρόνια. Το άρθρο βάσει του οποίου αθωώθηκαν ισχύει από το 1950. Πώς θυμάμαι το άρθρο 302. Δεν είναι για μένα αυτό ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή πολιτικής και συμψηφισμού με τα ΤΕΜΠΗ που είναι ξεκάθαρα ένα έγκλημα. Ότι... Η κυβέρνηση τονίζει ότι αυστηροποίησε τον ποινικό κώδικα το 2021 και το 2024 και βάζει στο στόχαστρο τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κρύβω τα λόγια μου. Εμείς δεν θα βγάλουμε πανό με ονόματα νεκρών. Εμείς δεν πρόκειται να εργαλειοποιήσουμε καμία δικαστική απόφαση. Η εξαγορά της ποινής που καταργήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε με τον νόμο 5090 του 2024 από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος συνεχίζει να ψεύδεται. Τώρα η υπεύθυνη θα ήταν φυλακή. Για συμπαιγνία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ μιλούν από το ΠΑΣΟΚ. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος, που αξιοποίησε πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστήσει στην καταστροφή και στην τραγωδία στο Μάτι. Έντονες είναι οι αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η λογική της συγκάλυψης παραμένει ίδια. Το γενικευμένο αίσθημα αδικίας και η οργή των συγγενών και των επιζώντων είναι απολύτως δικαιολογημένα. Ποια είναι η ουσία αυτής της απόφασης? Φταίνε οι πυροσβέστες και όχι η πολιτική. Το ίδιο δηλαδή που προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση και για τα ΤΕΜΠΗ. Μια κακοδικία που εξυπηρετεί και την κυβέρνησή σας ως προηγούμενο για τα ΤΕΜΠΗ. Τις δικαστικές αποφάσεις δεν τις εκδίδουν κόμματα, αλλά η δικαιοσύνη τονίζουν από την κυβέρνηση. Για τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας θα συζητήσουμε με τον καθηγητή του Μετσόβιου Πανεπιστημίου, με τον κύριο Σεβαστάκη, τον καθηγητή κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, τον οποίο και έχουμε μαζί μας. Κύριε Σεβαστάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Πολυτεχνείου, βέβαια, το Μετσόβιου. Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσω, επειδή ακριβώς βλέπουμε και στα πλάνα μας, για την αποφυλάκηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του κυρίου Μιχαλογιάκου, και θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας για την δήλωση του κυρίου Κασελάκη. Παραπέμπει στο νομικό κέλυφος με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής και ενοχοποιεί την κυβέρνηση. Στον τρόπο που το διατύπωσε επικοινωνιακά, δηλαδή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός κλπ, είναι επικοινωνιακή τεχνική, αλλά ο πυρήνας είναι ότι θεωρεί ότι η ρίζα, η νομική με βάση την οποία αποφυλακίστηκε, ανήκει σε προηγούμενες δεκαετίες και πάντως την ευθύνη έχει η Νέα Δημοκρατία. Η εκπρόσωπος δε του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το εξαγοράσιμο ήταν αυτό που αποφυλάκησε τον κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί ένα κέλυφος επιοίκειας. Το πολιτικά εξαγοράσιμο, το πολιτικά διαχειρίσιμο δημιουργεί ένα κέλυφος επίοικιας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα. Η κυρία Αποστολάκη είπε ότι δεν έχει μετανιώσει. Δεν έχει δηλώσει, δεν έχει πάρει πίσω τίποτα. Αυτό είπε και μάλιστα και στην πρόταση του εισαγγελέα. Δεν ήταν ρητορική το πρόβλημα. Ορίστε. Και δεν στην πρόταση του εισαγγελέα ήταν αυτό το σκεπτικό, για να μην αποφυλακιστεί. Μια πρόταση που δεν έγινε δεκτή φυσικά από το υπόλοιπο Συμβούλιο των Πλημελιωδικών ήταν ότι δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια και γενικότερα δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τη συμπεριφορά του. Άρα δεν είναι δυνατόν να μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει υποστεί έστω μία μικρή μεταβολή μέσα στην φυλακή. Ακούστε, όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν γνώμες, απόψεις, θεώρηση των πραγμάτων, να μετανιώσουν. Δεν έχει δηλώσει τίποτα. Είναι αμετανόητος, σκληρός, στοχοπροσιλωμένος όχι σε μια αφηρημένη ακροδεξιά, σε μια ναζιστικής συγκρότησης ακροδεξιά. Και να σας πω κάτι.
η ελληνική κοινωνία, ακόμα υπάρχουν στη ζωή άνθρωποι, έχουν πληρώσει και με φυλακίσεις και με διώξεις, ακόμα και επιχούντας την μη παραδοχή της ακροδεξιάς θεώρησης των πραγμάτων. Και όχι μόνο αριστεροί, οι δημοκράτες έχουν διωχθεί, έχουν φυλακιστεί. Δεν μπορεί λοιπόν σε αυτό το τραύμα, ας μην ξεχνάμε και τα προηγούμενα χρόνια, τα τραύματα του εμφυλίου, δηλαδή της κατοχής και λοιπά, που υπάρχει στο συλλογικό ασυνείδητο, από αυτούς τους όρους να υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη επιοικία, η οποία κατά την προσωπική μου γνώμη σχετίζεται και με μια θεώρηση στρογγυλέματος, όχι κάλυψης εμπρόθεσης, στρογγυλέματος. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση πάρα πολύ προβληματική και πολύ εύλογα, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κριτική. Κύριε Σεβαστάκη, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Καταρχάς, θεωρείτε ότι θα πρέπει μια τέτοια απόφαση να γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης αναφορικά με τα χρώματα, και εννοώ ότι βλέπουμε από την μία πλευρά του κυρίου Κασελάκη να λέει ότι επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του Κυριάκου του Μητσοτάκη έχουμε την αποφυλάκηση του κυρίου Μιχαλογιάκου. Απαντάει η Νέα Δημοκρατία ότι θα έπρεπε να μην κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ξέχασε να καταθέσει υπόμνημα για το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής τόσο στις βουλευτικές εκλογές του 2023 όσο και για τις ευρωεκλογές του 2024. Και το θέμα ξέχασε, δεν σας το λέω τυχαία, είναι γιατί αρκετές φορές όσους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε λέγανε ότι ήταν κάτι το οποίο σαν ημερομηνία χάσανε την προθεσμία. Θεωρείτε λοιπόν ότι ένα τέτοιο επιχείρημα στέκει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Μπορείς δηλαδή να ξεχάσεις μια τέτοια ημερομηνία και εν πάση περιπτώσει να βγαίνεις τώρα και να κάνεις τον τιμητή και να λες ότι επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αποφυλακίζει τον κύριο Μιχαλογιάκος? Πότε μια απόφαση της δικαιοσύνης σε τέτοιου είδους ζητήματα αποφυλακίσεων ή μια συνολικής εύνοιας προς κάποιον δεν έγινε αντικείμενο πολιτικής σύγκρουσης? Είναι πάρα πολύ προβλέψιμο, πάρα πολύ λογικό να μπαίνει μέσα στην διελκυστίνδα την πολιτική. Εξάλλου είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Θα γίνεται κριτική, ένθεν κακήθεν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αποφυλακίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος, προσέξτε, διεύθυνε μια οργάνωση που βιοπραγούσε. Δεν ήταν μια οργάνωση ρητορικής, ας πούμε, ακρότητας. Ήταν μια οργάνωση πράξης, βίαιης πράξης. Επιδικά δικήματα πολύ μεγάλης. Και κυρίως ήταν μαζικά βίαιοι. Δηλαδή μπαίναν σαν ομάδες ομάδες εφόδου και χτυπούσαν, δολοφόνησαν. Αυτό δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Ακούστε, άλλο η ιδεολογική πεποίθηση, η ιδεολογική θέση, άλλο η πράξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ιδεολογική πεποίθηση που γίνεται πράξη, που μετασχηματίζεται σε βίαιη πράξη. Αυτό λοιπόν ή το τιμωρείς ή όχι. Πρέπει να διαλέξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε και στα δυο, και στις δυο βάρκες. Να σας πάω σε μια επόμενη δήλωση για μια πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας και να φέρουμε στην απόφαση στο μάτι. Μια απόφαση που πραγματικά τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τους δικούς τους σε αυτή την πραγματικά τραγική ιστορία, τους πλήγωσε, για να μην πω ότι τους σκότωσε για άλλη μία φορά. Διότι να ακούς αυτές τις ποινές χάδια και να βλέπεις ότι κανένας τελικά δεν τιμωρείται, αντιλαμβάνεστε ότι το αίσθημα του δικαίου, και όταν ειδικά οι δικοί σου άνθρωποι δεν βρίσκονται στη ζωή, σε κάνει να ξεσπάς και δικαίως, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο. Θεωρείτε, έχουμε λοιπόν μια εκ νέου πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να κουνάνε το δάχτυλο και να λένε ότι αυτές τις ποινές επί κυβερνήσεων πάλι Νέας Δημοκρατίας έχουμε, και την Νέα Δημοκρατία να λέει ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτός ο νόμος έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο αυτό το άλοθη ότι ο νέος νόμος έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ ή από την άλλη πλευρά ότι επί των ημερών σας παίρνονται τέτοιες αποφάσεις μπορεί να συνεχίζεται? Γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και μια για πραγματικά τραγικότατη ιστορία στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Από όσο έχω παρακολουθήσει και καταλάβει, υπάρχει μια διασύνδεση εσωτερική των νόμων. Δηλαδή, οι νόμοι δεν υπάρχει μια τομή όπου σταματάει ο προηγούμενος και κάνει έναρξη ένας επόμενος. Οι νόμοι
το προγενέστερο σώμα νομικό επηρεάζει, νομοθετικό επηρεάζει το επόμενο και το μεθεπόμενο. Προφανώς λοιπόν είναι αρκετά εξειδικευμένο ερώτημα ποια είναι η ρίζα, ποια είναι η καταγωγή της αθωτικής δομής. Όμως, σε επίπεδο πολιτικής, πάρα πολλά στελέχη, προβεβλημένα στελέχη, τα οποία είχαν εντοπιστεί ως έχοντα πολύ σημαντικές ευθύνες για την πυρκαγιά στο μάτι, από την κυβέρνηση, την επόμενη του ΣΥΡΙΖΑ, προήχθησαν και αφομοιώθηκαν από το σύστημα. Μπήκαν σε θέσεις. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, είναι άκομψο. Το δεν είναι και παρόντες. Μπορεί να μας τα δώσει. Ορίστε. Δεν είναι και παρόντες, οπότε δικαίως να αναφέρεστε στα ονόματα. Θέλω. Εν τούτης, προβεβλημένα, εντοπισμένα, προσδιορισμένα στελέχη που είχαν ηγετικές θέσεις την περίοδο της πυρκαγιάς και του σκοτωμού αυτών των ανθρώπων, μετά προήχθησαν. Μετά αφομοιώθηκαν. Μπήκαν στο σύστημα. Δεν είχαν καμία κύρωση. Τι μας λέει αυτό? Πώς θα το καταλάβει ο πολίτης? Όταν λοιπόν έχει αυτές τις ταλαντώσεις, τις αντιφάσεις, το βρασμό αλληλοκατηγοριών και στο τέλος βλέπει ότι το σύστημα βγαίνει έξω, γλιτώνει, δεν τιμωρείται, δεν εντοπίζει. Στο τέλος αυτό το αίσθημα ατιμωρησίας και μη εντοπισμού, γιατί δεν είναι μια γενική αρχή η τιμωρία, είναι να εντοπίσεις τον πραγματικά ένοχο. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η θολή, η ασαφής προσέγγιση ενός τόσο δραματικού γεγονότος, το συνδυάζει ο πολίτης και σε αυτή την άσχημη συγκυρία και με αυτά που έχουν γίνει για τα Τέμπη και νιώθει τελείως αποξενωμένος από την δικαιοσύνη. Προσέξτε, η δημοφιλία της δικαιοσύνης είναι οργανικό κομμάτι της λειτουργικότητάς της. Χωρίς να είναι δημοφιλής η δικαιοσύνη, χωρίς να δίνει δηλαδή το αίσθημα της προφύλαξης στον απλό πολίτη, ξέρετε, ο απλός πολίτης δεν έχει μέσον. Ο απλός πολίτης χρειάζεται την καταφυγή σε δομές πέραν. Μα κύριε Σεβαστάκη, δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στα προβλήματα τα οποία χωλαίνει, στα ζητήματα στα οποία χωλαίνει η κυβέρνηση, είναι αυτό το οποίο αναφέρεστε στο θέμα της δικαιοσύνης. Ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη δικαιοσύνη και αυτή τους, αν θέλετε, η έλλειψη πλέον εμπιστοσύνης τους οδηγεί πάρα πολλούς στο να μην θέλουν ούτε καν να καταφύγουν και να πάνε να προσφύγουν στις κάλπες. Δηλαδή, είναι ζητήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας, γιατί ακριβώς η κοινωνία χάνει το συνεκτικό της δεσμό με αυτό που πολύ σωστά είπατε, την προστασία και το ότι ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής σε ένα κράτος δικαίου. Ναι, είναι ένας νεομηδενισμός που έχει επικρατήσει, μια παρέτηση του κόσμου. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει συμφεροντοκρατία, βολεύονται οι παραβάτες, βολεύονται οι ισχυροί, ο πολίτης διώκεται, αυτός που είναι συνεπής, που πληρώνει, που ανταποκρίνεται, είναι αυτός που στο τέλος θα φάει το πρόστιμο. Αυτή είναι η αίσθηση. Αυτός ο νεομηδενισμός εξηγεί και το 55% σιωπής, το 60% σιωπής, στο τέλος 50% σιωπής, πολιτική σιωπής. Προσέξτε, η χώρα δεν είχε πάντα δημοκρατία. Η ελληνική η χώρα μας, στην τρίτη ελληνική δημοκρατία, ανέκτησε τα χαρακτηριστικά μιας δυτικής, αστικής, ανοιχτής κοινωνίας. Επομένως, το να πετάς έξω τις εκλογές, την εκλογική δύναμή σου, σημαίνει ότι κάτι, κάπως το πολιτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται. Κάπως δεν επιβεβαιώνει το ότι το 1974 αυτή η συνολική επιλογή της Ελλάδας, ο δρόμος της δημοκρατίας και όχι του παρακράτους, ήταν μια επιλογή που προκύπτει. Τώρα, αν βάλουμε μέσα και το Μιχαλολιάκο, καταλαβαίνετε ότι το κοκτέιλ είναι πάρα πολύ εκρηκτικό και αρνητικό. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Άλλωστε, έχετε δίκιο εσείς στις δημοσκοπήσεις ότι αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο κανένας. Είναι ένα συντριπτικό ποσοστό το οποίο συγκεντρώνει και μάλιστα σε κάποιες δημοσκοπήσεις ο κανένας ξεπερνά και τον Πρωθυπουργό. Να πάμε λοιπόν τώρα στην αμιγώς πολιτική σκηνή, γιατί θέλω το σχόλιο σας. Βλέπουμε από τη μία πλευρά τον κύριο Κασελάκη,
να έχει κάνει μια περιοδία όπου κάτοικοι των νησιών που επισκέφθηκε είπαν ότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια, για να μην πω, ποτέ δεν είχαμε δει πολιτικό αρχηγό να έρχεται να μας επισκέπτεται. Αυτό δείχνει στις δημοσκοπήσεις να έχει μια άνοδο ο ΣΥΡΙΖΑ, να παγιώνει, αν θέλετε, τη δεύτερη θέση. Φυσικά πάντοτε μιλάμε για την φωτογραφία της στιγμής. Και από την άλλη πλευρά, τον κύριο Ανδρουλάκη, ως φαίνεται τουλάχιστον, να ασθμένει προκειμένου να καλύψει αυτή την απόσταση. Ήτανε δεύτερος, ξαναπήγε στην τρίτη θέση. Θεωρείτε ότι έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές? Δηλαδή, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης έχει, αν θέλετε, πρόγραμμα, έχει άποψη, την οποία και καταθέτει καθημερινά, πολλό δε μάλλον τώρα στην προεκλογική περίοδο. Γιατί δεν φτάνει το μήνυμα? Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, αν θέλετε, το ΠΑΣΟΚ? Θα είναι εκλογές όπου ο καθένας θα διεκδικεί, θα προσπαθεί να πείσει ότι δεν ιτήθηκε. Επομένως, αντανακλάσεως ότι νίκησε. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει βάλει τον πήχη στο 33% των προηγούμενων ευρωεκλογών, πολύ χαμηλότερα δηλαδή από το 41%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει τον πήχη στις προηγούμενες εθνικές εκλογές και όχι στις προηγούμενες του 19. Τις ευρωεκλογές που ήταν στο 25 περίπου τα 100. Το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει τον πήχη κακώς, το έχουμε κρίνει ως τεχνικό λάθος. Ναι. Έχει βάλει τον πήχη στην δεύτερη θέση, αν και στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχε 8%. Δηλαδή τώρα αυτά που μετρήσεις δίνουν μια σοβαρή άνοδο στο ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη μου, τα ποιοτικά στοιχεία του ΠΑΣΟΚ είναι αυτά που πρέπει να διακηρύξει και να προβάλλει, δηλαδή την οργανωτική του πυκνότητα και την επιρροή του στις σφαίρες τις σωματιακές ή τις αυτοδιοικητικές. Εκεί είναι η δύναμη του ΠΑΣΟΚ, το ρίζωμά του δηλαδή στην κοινωνία, παρόλες τις πιέσεις που έχει υποστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει ένα βηματισμό έχοντας ένα ακόμα νεφελώδες ιδεολογικό πρόσωπο. Δεν έχει ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί τα κεντρικά ιδεολογικά του χαρακτηριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει στο εσωτερικό του. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης, το κεντρικό του πρόβλημα είναι να μην διαψευστεί ως φορέας μιας αλλαγής κλίματος. Μιας νέας τάξης πραγμάτων, αν θέλετε. Γιατί, ναι. Πάντως, κύριε... Λοιπόν, αυτό είναι το... Οι μάχες τους είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προσέξτε, είναι ευρωεκλογές, δεν ακούμε τίποτα για το Ευρωκοινοβούλιο και για τα μεγάλα επίδικα. Είναι εσωτερικού μάχες. Είναι μάχες για το εσωτερικό, κυρίως για το εσωτερικό των κομμάτων τους. Δεν και αν θέλετε και για την επιβίωσή τους. Για τους απολυτικούς αρχηγούς. Σίγουρα, για την αντιπολίτευση σίγουρα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το να χάσει το τέμπο, την αίσθηση ισχύως. Και αν χάσεις την αίσθηση ισχύως, δηλαδή δεν μεταφράζεσαι ως ο ισχυρός, ο ηγεμονικός παράγων, αλλά ως αυτός που υποχωρεί πια, που συρρυκνώνεται, δεν θα μπορείς να περνάς πολιτικές. Και ο Μητσοτάκης, και για τον Μητσοτάκη αυτό δεν είναι θετικό, γιατί βρισκόμαστε σχεδόν αρκετά νωρίς στη δεύτερη τετραετία. Έχει 3 χρόνια μπροστά του. Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καταρχάς που ήσασταν μαζί μας μια τέτοια μέρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι και μέρες που συνήθως ο κόσμος αποφασίζει να φύγει μακριά. Να σας ευχηθώ ένα πολύ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία πάνω απ' όλα. Και φυσικά θα τα ξαναπούμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι τις ευρωεκλογές, οπότε θα έχουμε τη χαρά να τα λέμε. Και σε εσάς εύχομαι τα καλύτερα και στο κανάλι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή, γιατί είναι ρευστή, ανακαθορίζεται και προσπαθούν με τεχνάσματα μερικές φορές οι πολιτικοί αρχηγοί να αλλάξουν την ατζέντα. Έχει ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα των ημερών. Μία από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων ετών για τον εορτασμό του Πάσχα αναμένεται να είναι η φετινή. Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκαταλείπουν το κλινονάστι με κάθε μέσο, αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομής από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τις εθνικές οδούς. Αυξημένη ήταν μάλιστα η κίνηση το πρωί στους δρόμους γύρω από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ενώ στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου σημειώθηκαν ουρές χιλιομέτρων.
Με κεντρικό σύνθημα «Δεν είναι αργία, είναι απεργία», χιλιάδες πολίτες γέμισαν χθες τους δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων για να τιμήσουν την εργατική πρωτομαγιά και να διεκδικήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Με παλμό, ένταση και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις για την εργατική πρωτομαγιά στην Αθήνα. Με σύνθημα «Παντού οκτάωρο, παντού δικαιώματα», ο αγώνας συνεχίζεται. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι συμμετείχαν στην 24ωρη γενική απεργία για την εργατική πρωτομαγιά. Διεκδικούμε καλύτερες ημέρες και καλύτερους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είμαστε κατά της εξαήμερης εργασίας που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Η παγκόσμια εργατική τάξη επιθεωρεί τις δυνάμεις της, μαζικοποιεί τα συνδικάτα της. Αλλάζει τους αρνητικούς συσχετισμούς από κάτω μέχρι πάνω, οργανώνει και προωθεί την κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης με όλα τα λαϊκά στρώματα ενάντια στα μονοπόλια, τον καπιταλισμό. 138 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη πρωτομαγιά στο Σικάγο, οι εργαζόμενοι ζητούν καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Διεκδικούμε προσλήψεις, καλύτερους μισθούς. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να στηρίξει, να διεκδικήσει μαζί με τους εργαζόμενους αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, πραγματική αύξηση μισθών, ασφάλεια στην εργασία. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Με 24ωρη απεργία, συγκεντρώσεις και πορείες τίμησαν την εργατική πρωτομαγιά, σωματεία, ομοσπονδίες και συνδικάτα εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Τιμούμε σήμερα τους αγώνες της εργατικής τάξης για τα δικαιώματα της εργασίας και για κοινωνική αλληλεγγύη. Σήμερα στη χώρα μας όμως υπάρχουν και νέα ζητούμενα. Τα εργασιακά δικαιώματα υποβαθμίζονται. Χρειαζόμαστε συλλογικές συμβάσεις και καλύτερες αμοιβές. Την εργατική πρωτομαγιά τίμησαν εργαζόμενοι, συνδικάτα και φορείς με 24ωρη απεργία και συγκεντρώσεις και στην Πάτρα. Από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου του 2024, περισσότεροι από 370 εκατομμύρια άνθρωποι στα 27 κράτη-μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Θέλοντας να ενημερώσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους παρακινήσει να ψηφίσουν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε την έναρξη της δεύτερης φάσης της θεσμικής επικοινωνιακής στρατηγικής του. Με το σύνθημα «Αξιοποίησε την ψήφο σου για να μην αποφασίσουν άλλοι για σένα», η δεύτερη φάση της εκστρατείας τονίζει πόσο σημαντική είναι η δημοκρατία. J'y pense tous les matins, mais j'en parle pas. Eh bien, Robin, c'est que je devrais pas être ici aujourd'hui. J'aurais dû être morte. Le 17 juin 1940. Na 21. jsem měla telefon, že nás obsazuje armáda. Což jsme považovali za něco, že to vůbec není možné. To byl takový šok. How do you feel about what's happened here in Prague? We hope that we will have again the freedom and our democracy. J'avais 11 ans quand la guerre a commencé. Et 12 quand les soldats sont arrivés. Il y en avait partout. Je descends mes démarches avec mon compotier. J'arrive dans le jardin. Ta 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 ta. Maman était tuée sur moi pour me protéger. Vous savez, quand on a 12 ans qu'on soit là avec sa maman morte qui vous protège, on n'oublie pas. În Timișoara s-a tras în tineret în fața catedralei. Mijn vader is Auschwitz gestuurd en daar vermoord. En mijn moeder kon mij meegeven in de wetenschap dat ze misschien mij nooit meer terug zou zien. Ik had geen ooms en tantes, dat vond ik wel raar. Ik had ook geen grootouders. Iedereen had grootouders. Ik had niemand. Non si deve mai dare per scontato la democrazia. Ma bisogna sempre sostenerla e proteggerla. To 17. listopadu, kdy všechno začalo.
Byla veliká demonstrace studentů. Policisté napadli demonstranty, zmlátili je. To byl ten moment, kdy začala ta revoluce, takzvaná. Pēc neatkarības atgūšanas Latvija bija brīva zeme. Cilvēki varēja brīvi izteikt savas domas par demokrātiju. Ma col muro di Berlino, secondo me, l'emancipazione di tutta l'Europa. Lieve Suzanne. Lieve Suus. Jsem ráda, že jsi takový, jaký jsi. A za to tě mám moc ráda. Je weet, ik ben geboren in een jaar dat de wereld in brand stond. Zoiets bepaalt voor een groot deel je leven. Gelukkig ben jij geboren in een tijd van vrede en welvaart. Pořád si uvědomovat, že ta svoboda a demokracie tady nebyla vždycky. A že o ní můžeme strašně rychle přijít. Bisogna lottarla per ottenerla. Bisogna sempre stare vigili e lottare. Si je peux laisser un message avant de partir, vivez la démocratie. Entendez-vous les uns des autres. Passt gut auf die Demokratie auf, wenn ich nicht mehr bin. Je to na mě a je to na nás, na naší generaci, v Evropě. Συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψε όμιλος Ιατρικού Αθηνών που θα σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια των αθλητών της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας. Μάλιστα, όλοι οι γιατροί του ομίλου θα βρίσκονται δίπλα στους κορυφαίους αθλητές με αναπηρία που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Αρρωγός στην προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας στέκεται ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, που υπέγραψε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δ. Βασίλης Αποστολόπουλος, τόνισε ότι όλοι οι γιατροί του Ομίλου θα βρίσκονται δίπλα στους κορυφαίους αθλητές με αναπηρία που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Να σταθούμε κοντά στην Παραολυμπιακή Ομάδα σε όλες τις απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με ζητήματα υγείας, στην προετοιμασία, στην διατήρηση της υγείας, στην πρόληψη και βεβαίως όπου χρειαστεί στην θεραπεία, αν κάποια ιδιαίτερη ανάγκη προκύψει. Η συνεργασία του ομίλου αφορά στην ολοκληρωμένη προσφορά ιατρικών καλύψεων με διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις και νοσηλείες σε τυχόν τραυματισμούς που ενδέχεται να προκύψουν καθ' όλη τη διάρκεια προετοιμασίας των αθλητών και των αγώνων. Είναι ένα αίσθημα μεγάλης χαράς, ικανοποίησης που με την συνεργασία που ξεκινάμε σήμερα με τον Όμιλο Ιατρικού, τον κορυφαίο όμιλο στη χώρα μας, θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε για όλους μας τους αθλητές μία αξιόπιστη, γρήγορη ιατρική περίθαλψη. Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε παρευρέθηκαν πολλά μέλη της Παραολυμπιακής Επιτροπής. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.